Στις 21 Νοεμβρίου υπήρξε μια πρόσκληση και υπήρξε υλοποίηση μιας πρόσκλησης πρακτικά που είχε απευθύνει η Ευρωομάδα της Αριστεράς στο Στρασβούργο για την, είχε απευθύνει για το Στρασβούργο στην Μάγδα Φίσα, η οποία πήγε πράγματι στο Στρασβούργο προσκεκλημένη της Ευρωομάδας της Αριστεράς μαζί με την Ελευθερία την Κουμάντου από το παρατηρητήριο της Δίκης της Χρυσής Αυγής, καθώς επίσης και τη Χρύσα την Παπαδοπούλου, συνήγορο από την πολιτική αγωγή για την οικογένεια Φίσα. Περιμένω τη δημιουργία πανευρωπαϊκού προγράμματος ενημέρωσης σε σχολεία και την οργάνωση εκδηλώσεων με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που δεν περιμένω, αλλά απαιτώ, είναι δικαίωση για το παιδί μου και για όλα τα θύματα του φασισμού. Δικαίωση προσωπική και κοινωνική για τις γενιές που έρχονται. Σας ευχαριστώ πολύ. Στη συγκεκριμένη αίθουσα δεν υπάρχει ξεχωριστός χώρος για τους μάρτυρες και τις διαφορετικές πλευρές. Ούτε για το κοινό. Έτσι η πλευρά της πολιτικής αγωγής χρησιμοποιεί ένα προθάλαμο της αίθουσας που υποτίθεται ότι είναι ο χώρος για τους δημοσιογράφους. Η πλευρά της υπεράσπισης χρησιμοποιεί έναν φαρδί διάδρομο που οδηγεί στις τουαλέτες και στον χώρο που υπάρχουν τα μηχανήματα αυτόματης πώλησης νερού και καφέ. Όποιος θέλει λοιπόν να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα κατά τη διακοπή της δίκης, και κυρίως εμείς που είμαστε από την πλευρά απέναντι από τους χρυσαυγίτες, θα πρέπει να διασχίσουμε περίπου 100 χρυσαυγίτες για να χρησιμοποιήσουμε την τουαλέτα ή να πιούμε νερό. Το Δεκέμβριο που μας πέρασε, ένας freelancer γερμανός δημοσιογράφος, κατά τη διάρκεια της διακοπής της διαδικασίας, ήταν στο μεγάλο αυτό διάδρομο, του πλησίασε ένας εκ των δικηγόρων της Χρυσής Αυγής και του είπε να φύγει από εκεί γιατί είναι χώρος που ανήκει στη Χρυσή Αυγή. Στη συνέχεια τον έσπρωξε. Τη φασαρία άκουσε μια νεαρή κοπέλα από το ακροατήριο και έσπευσε να δει τι συμβαίνει. Ο δικηγόρος τη χαστούκησε. Οι αστυνομικές δυνάμεις που ήταν εκεί παρατάχθηκαν με μέτωπο προς εμάς που διαμαρτυρηθήκαμε για το περιστατικό, προστατεύοντας επί της ουσίας τους χρυσαυγίτες.